Η ώρα τώρα μιας ακόμη ξεχωριστής θεατρικής παραγωγής φτάνει και το σύνενα Μιχάλης Τύμπουρος δηλώνει παρόν μαζί μας. Να καλησπέρασουμε τον ηθοποιό τον Λεωνίδα Βαχτίτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε. Έχει ενδιαφέρον λίγο να δούμε αυτά τα όσα βγαίνουν από τη νέα σας παραγωγή και να μας μιλήσετε για αυτήν. Πείτε μας δύο λόγια για το έργο, το οποίο είναι το Τούτσι, έτσι. Είναι το Τούτσι, το γνωστό Τούτσι, η γνωστή κινηματογραφική ταινία, η ταινία του Σίδνεϊ Πόλακ, η οποία μεταφέρεται στη σκηνή, γίνεται θεατρικό έργο, διασκευάζεται και ανεβαίνει από αύριο, Σάββατο, 8 ώρα το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Μέχρι 2 Δεκέμβρη θα είμαστε εκεί. Θα παίζουμε καθημερινά, εκτός Δευτέρας, Τρίτη μέχρι Παρασκευή 9 και 4, Σαββάτο Κυριακή θα είμαστε στις 8. Να ρωτήσω κάτι, πόσο εύκολο είναι μια ταινία, την οποία σίγουρα την έχουμε αποτυπώσει διαφορετικά στο μυαλό μας και την έχουμε αποτυπώσει και με μια γρήγορη απόδοση, με μια απόδοση πολλές φορές εξωτερικής παραγωγής, να μεταφερθεί στο σανίδι σε ένα συγκεκριμένο χώρο και να αποτελέσει και αντικείμενο μιας καλής σύνδεσης, να το πω έτσι, πάνω στο θέατρο. Ναι, είναι ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα. Ελπίζουμε ότι έχουμε κερδίσει το στοίχημα γι' αυτό. Δεν θα περιμένει ο θεατής ασφαλώς να δει αυτές τις πολύ γρήγορες αλλαγές που βλέπουμε σε μια κινηματογραφική ταινία. Και γι' αυτό και έχει γίνει η διασκευή και η απόδοση του έργου, έτσι ώστε ναι μεν να σε βάζει στο κλίμα, ναι μεν να έχει ροή, αλλά με έναν πιο θεατρικό τρόπο. Να πούμε ότι τη διασκευή και η σκηνοθεσία υπογράφει και νομίζω με καταξιωμένο τρόπο ο Κώστας Κατσουλάκης όπως πάντα. Ασφάλως. Λοιπόν, και να ρωτήσω κάτι. Είναι μια κωμωδία, έτσι. Και είναι όμως μια κωμωδία η οποία περνάει και μηνύματα. Είναι μια ρομαντική κωμεντή που περνάει πολλά μηνύματα. Περνάει τα μηνύματα της ανεργίας, του bullying, της διαφορετικότητας των φύλων στο χώρο εργασίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης. Περνάει πάρα πολλά. Με βάση το κωμικό στοιχείο, αλλά σου αφήνει τροφή για σκέψη για να προβληματιστείς με τα διάφορα θέματα που τίθονται σε αυτό το έργο. Παρά το γεγονός ότι, αν δεν κάνω λάθος, η ιστορία εκτελείται στη δεκαετία του 80, παραμένουν επίκαιρα ζητήματα ακόμα και σήμερα και στερεότυπα, θα έλεγε κανείς, αρκετά. Ασφαλώς. Να πούμε λίγο και για τους συντελεστές της παράστασης που έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι κινούνται γύρω από το σινένα. Ναι, και δούλεψαν και πάρα πολύ για αυτή την παραγωγή. Όπως είπατε και εσείς, τη διασκευή και τη σκηνοθεσία. Όπως επίσης τα κουστούμια και τα σκηνικά τα έχει αναλάβει ο κύριος Κώστας Κατσουλάκης. Μετά έχει γίνει η μετάφραση του έργου από τον Αντώνη Θεοδόρου. Την παραγωγή της μουσικής την έχει αναλάβει ο Πανός Κουραμπάς και την απόδοση των στίχων στα ελληνικά των τραγουδιών η Μιμίκα Ιτάση. Παίζουν η μουσική Μπάμπης Κλεονομίδης, Περικλής Παπακουσταντίνου, Γιώργος Μονδρουλέας, Γρηγόρης Αγγελής, Πάνος Κουραμπάς. Να αναφέρουμε ότι βοηθεί σκηνοθέτη την Ελένη Πετρουλέα και Νίκος Κυριακουλάκος. Επίσης θα πρέπει να αναφέρω πολύ σημαντικό ότι ακούγεται μέσα στην παράσταση ένα τραγούδι του Αείμνης του Μιχάλη Τούμπουρου σε μουσική δική του και σε στίχους του Γιάννη Ξανθούλη, εκτός από τα βασικά τραγούδια δηλαδή της παράστασης. Και να αναφέρουμε και ποιοι παίζουν εν συντομία. Είναι Νίκος Κυριακουλάκος, Μαρία Κρόμπα, Λευτέρης Καρμύρης, Βασίλης Δωδέκατος, Πάνος Κουραμπάς, Έφη Κούβελα, Χρύσα Μαργαριτίδη, Χριστίνα Αρβανίτη, Μάρο Γιαμαρέλου, Πάνος Ηλιόπουλος, Έφη Μπατιχαβά, Ρούλα Μέντη, Σοφία Μποτσέα, Τάκης Τσαπόγας, Αλέκα Σταυριανέα και Μιχάλης Καρμύρης. Νομίζω λίγο πολύ τους είπαμε όλους. Οι παραστάσεις, επαναλαμβάνουμε, ότι θα δίνονται. Ξεκινάμε από αύριο που είναι η πρεμιέρα μας στις 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Θα είμαστε καθημερινά, εκτός Δευτέρας, Τρίτη με Παρασκευή στις 9 και 4, Σαββάτο Κυριακή στις 8 και θα είμαστε μέχρι 2 Δεκέμβρη εκεί και η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει. Μπορεί ο κόσμος να προσέρχεται στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου, να κλείνει τις θέσεις του ή να αγοράζει τα εισιτήριά του. Και κάτι ακόμα πριν κλείσουμε, πώς βλέπετε την πορεία των θεατρικών σχημάτων σε επίπεδο μεσημιακής πρωτεύουσας? Είστε ένας νέος άνθρωπος και αρκετά και νέα παιδιά τα οποία ασχολούνται και με το θέατρο και με το σινένα. Εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος με όλο αυτό που γίνεται στο χώρο του θεάτρου στη μεσημιακή πρωτεύουσα. Βλέπουμε νέα σχήματα, βλέπουμε παλιά σχήματα κάθε χρόνο να μας δίνουν και κάτι καινούριο και να προσπαθούν και κάθε χρόνο να ανεβάζουν και τον πήχη πιο ψηλά και να ξεπερνούν τον εαυτό τους, κάτι που κάνει και τον νέο κόσμο, τα νέα παιδιά που έρχονται σε αυτές τις ομάδες να αγαπούν το θέατρο, να παρακολουθούν θέατρο. Και μην ξεχνάμε ότι η Καλαμάτα είναι μια θεατρόπολη. Έτσι, έχουμε αρκετές ερασιτεχνικές ομάδες και μας κατατάσσει στις πρώτες θέσεις πανελληνίως, σαν πόλη με πολλές ερασιτεχνικές ομάδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και ο κόσμος να αγκαλιάσει ένα ακόμη εγχείρημα από το σινένα.